Γεια σας και καλώς ήρθατε στην 20 λεπτή πρωινή ρουτίνα καθαρίσματος. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ανοίξω παντζούρια και τζάμια, κλείνω τις σίτες εννοείται να μην μπει κάτι μέσα και αφήνω όσο πιο πολύ μπορώ την κρεβατοκάμαρα έτσι ανοιχτή για να μπει φρέσκος αέρας και να αιρεστεί και το κρεβάτι πριν το στρώσω. Και το πρώτο πράγμα που θα καθαρίσω είναι το μπάνιο. Όσο κοιμάται ο Αλέξανδρος στο δωμάτιό του, επειδή μου παίρνει αρκετό χρόνο, προτιμώ να καθαρίζω πρώτα το μπάνιο, ρίχνω αρκετή χλωρίνη στη λεκάνη και μετά ρίχνω από αυτό το σπρέι από Echo, θα σας το δείξω και αργότερα να το δείτε, και το αφήνω μέχρι να τελειώσω με το υπόλοιπο μπάνιο και επιστρέφω αργότερα για να συνεχίσω με τη λεκάνη. Πανάκι με μικροίνες, εννοείται τα αγαπώ, και πάμε να καθαρίσουμε τον καθρέφτη μόνο με νερό, δεν χρησιμοποιώ εδώ πέρα κάποιο απορρυπαντικό, αν και μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό από Echoes που είναι οικολογικό, προτιμώ να μην το χρησιμοποιώ, μόνο με νεράκι κάνει ειλικρινά τέλεια δουλειά, αλλά σας έχω πει το μυστικό είναι ότι πρέπει το πανάκι με μικροίνες για να καθαρίσετε σωστά και ωραία καθρέφτες και τζάμια είναι να είναι καθαρό και να το έχετε στραγγίξει πάρα πολύ καλά. Εδώ έχουμε μία νέα ανακάλυψη, ένα οικολογικό καθαριστικό, το οποίο αφαιρεί υπερτέλεια για οικολογικό προϊόν, τέλεια πραγματικά τα άλατα. Το έχω ευχαριστηθεί, δεν το έχω τώρα, μία εβδομάδα περίπου το έχω στην κατοχή μου και το έχω αγαπήσει, γιατί καθαρίζω μόνο με αυτό το μπάνιο. Και επίσης προχθές καθάρισα και την κουζίνα που ήταν καθαροδευτέρα και είχαμε τα θαλασσινά, επειδή έχει ξύδι και σαπούνι, το ξύδι πραγματικά κάνει τέλεια δουλειά και στα άλατα και στις μυρωδιές, όμως. Το μόνο κακό, γιατί έχει δυστυχώς ένα κακό, ενώ καθαρίζει τέλεια, είναι πως μυρίζει πάρα πολύ έντονα ξύδι. Είναι πραγματικά σαν να έχετε πάρει ξύδι και να καθαρίζετε με αυτό. Με το προϊόν από Echoes που σας έδειξα πριν που έριξα στη λεκάνη, θα κάνω και το τζάμι της ντουζιέρας. Το τζάμι της ντουζιέρας το κάνω σχεδόν καθημερινά, γιατί κάνουμε μπάνιο ή ντουζ καθημερινά, οπότε γεμίζει αρκετά άλατα. Και για να μην δυσκολεύομαι αργότερα, γιατί αν μείνει κάποιες μέρες, έτσι 3-4 μέρες που με καθαρίσω το τζάμι, μαζεύει άλατα και τα φέρω λίγο πιο δύσκολα. Κάποιες φορές έχει χρειαστεί να ρίξω είτε βιακάλι είτε ακόμα και ενόπνευμα. Οπότε προσπαθώ να το καθαρίζω σχεδόν μέρα παραμέρα. Thank you.
Και αφού έχω τελειώσει με το μπάνιο, ήρθε η ώρα να καθαρίσω και τη λεκάνη. Να τελειώσω μάλλον με τη λεκάνη που έχω πατήσει καζανάκι για να φύγει η χλωρίνη. Και καθαρίζω λίγο το καπάκι με ένα ντετόλ μαντιλάκι και μετά με χαρτί κουζίνας βγάζω το σπρέι που έχω ρίξει στην αρχή που είναι έτσι ένα γενικής καθαριότητας και πραγματικά είναι τέλειο, μυρίζει πάρα πολύ ελαφριά και είναι και οικολογικό που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Τώρα που εδώ και αρκετούς μήνες, πόσο περίπου 6-7 μήνες κάνω ανακύκλωση, πραγματικά προσπαθώ να βρίσκω και όσο πιο οικολογικά πράγματα γίνεται. Δεν γίνεται στο 100% να κάνουμε το καλύτερο, αλλά προσπαθώ να κάνω αυτό που μπορώ τέλος πάντων. Και τώρα ήρθε η ώρα για την κρεβατοκάμαρα. Λοιπόν, κάθε πρωί στρώνω κρεβάτι. Για να μην στρωθεί το δικό μου το κρεβάτι, δηλαδή μπορεί όλες τις υπόλοιπες δουλειές που βλέπετε σε αυτό το βίντεο, κάποια μέρα που δεν είμαι καλά, μπορεί να μην τις κάνω. Αλλά το κρεβάτι, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ σπάνιο να μην το στρώσω. Και επίσης θέλω να σας πω ότι διάβασα πρόσφατα μία έρευνα όπου διάφοροι ψυχολόγοι είπαν ότι κάνει πάρα πολύ καλό στην ψυχολογία μας να στρώνουμε το πρωί το κρεβάτι. Και για την εικόνα που μπαίνει στο δωμάτιο, ας πούμε, και το βρίσκεις περιποιημένο, αλλά και η διαδικασία λένε ότι βοηθάει στην καλή ψυχολογία. Και τώρα θα δείτε μια διαδικασία που κάνω καθημερινά, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται. Ξεσκονίζω. Ξεσκονίζω σχεδόν τα πάντα, διότι πλέον έχει γίνει θέμα όχι τόσο, πώς να σας το πω, ότι δεν αντέχω να βλέπω τη σκόνη. Δεν αντέχω να συνυπάρχω με τη σκόνη πλέον. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχω γίνει αλλεργική στη σκόνη και αν περάσουν βασικά μία μέρα να μην ξεσκονίσω, την επόμενη μέρα ακριβώς μπουκώνει η μύτη μου και φτερνίζομαι. Είτε είναι άνοιξη, είτε είναι καλοκαίρι, οποιαδήποτε εποχή, το παθαίνω. Και επειδή το είχα συζητήσει με μία γιατρό, μου είπε ότι καλό είναι έτσι να, με ένα πανάκι να ξεσκονίζω και όντως κάνω τα έπιπλα και τα αντικείμενα στα οποία έρχομαι καθημερινά σε επαφή. Ας πούμε, δεν θα ξεσκονίσω καθημερινά τη γυψοσανίδα, εκεί δηλαδή που έχουμε την τηλεόραση, θα θυμάστε. Την ξεσκονίζω 2 φορές την εβδομάδα τη γυψοσανίδα, αλλά π.χ. το τραπέζι, το κομμωδίνο μου που ακουμπώ πράγματα και όλα αυτά στα οποία έρχομαι καθημερινά σε επαφή, τα ξεσκονίζω και όντως έχω δει τεράστια διαφορά. Ξύπνησε και ο Αλέξανδρος και τώρα ήρθε η ώρα να περιποιηθώ λίγο και το δικό του δωμάτιο. Στο Αλέξανδρο χρησιμοποιώ ένα δικό του πανάκι ξεσκονίσματος, να σας πω την αλήθεια, επειδή κάνω και την αλαξιέρα του, οπότε θέλω να είναι καθαρό και χρησιμοποιώ ένα δικό του. Έχω ανοίξει και εδώ εννοείται τα τζάμια να μπει έτσι καθαρό οξυγόνο και απλά ξεσκονίζω και περιποιούμε λίγο το χώρο του, συμμαζεύω λίγο και το κρεβάτι του, δεν κάνω και πάρα πολλά πράγματα, αυτά που σας δείχνω εδώ. Thank you.
Με την κουζίνα δεν θα με δείτε να ασχολούμαι, διότι την κουζίνα και τα παιχνίδια του Αλέξανδρου είναι το τελευταίο πράγμα που μαζεύω το βράδυ. Δηλαδή, θα πλύνω οτιδήποτε έχει μείνει, θα μαζέψω λίγο, θα καθαρίσω τον πάγκο και όλα του τα παιχνίδια θα μπουν στη θέση τους για να μπορώ το πρωί να έχω να κάνω λιγότερα και να ασχολούμαι μόνο αυτά τα 20 λεπτά που σας έχω πει ότι μου δίνω καθημερινά για να ασχολούμαι με το σπίτι, γιατί όπως σας έχω πει σε παλιότερο βίντεο, παλιότερα το παράκανα, ασχολιόμουν πάρα πολλές ώρες τα πρωινά και είχε αρχίσει αυτό να με κουράζει, αλλά ήθελα να βλέπω και το σπίτι και τον χώρο μου γενικότερα περιποιημένο και καθαρό. Οπότε το έχω οργανώσει κάπως έτσι. Το βράδυ μαζεύω κουζίνα παιχνίδια και το πρωί κάνω όλα αυτά που είδατε τώρα. Οπότε το μόνο πράγμα που θα δείτε που κάνω στην κουζίνα είναι ότι βάζω τα πιάτα τα οποία είχα πλύνει χθες το χέρι και έχουν στεγνώσει στη θέση τους. Πλένω το μπουκάλι του Αλέξανδρου και πλένω ό,τι έχω χαλάσει για το δικό μου πρωινό γεύμα. Εντάξει, το πόσο με έχει σώσει η ρομποτική σκούπα το έχουμε χιλιοπεί, δεν χρειάζεται να το χιλιολέμε. Εγώ τελειώνω τα υπνοδωμάτια και το μπάνιο και την βάζω και σκουπίζει μόνη της στο μισοσπίτι. Πραγματικά μου έχει λύσει τα χέρια, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Την έχω καταευχαριστηθεί και στο μισό σπίτι, δηλαδή στα δωμάτια, διάδρομο και μπάνιο, βάζω μόνο μία το πολύ δύο φορές την εβδομάδα την κανονική της σκούπα. Διαφορετικά όλα τα κάνει μόνη της. Αυτή εδώ και το καλοκαίρι τη βάζω και μου σφουγγαρίζει, να ξέρετε. Και είμαστε έτοιμοι, το σπίτι είναι έτοιμο. Δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο, αυτά είναι που κάνω εγώ καθημερινά, έτσι που περιποιούμε το σπίτι. Πραγματικά είναι μόνο 20 λεπτά και ανανεώνεται όλος ο χώρος και η δική μου ψυχολογία φτιάχνει πάρα πολύ, γιατί σας έχω ξαναπεί ότι για μένα το να καθαρίζω και να περιποιούμε το σπίτι είναι πραγματικά ένα είδος ψυχοθεραπείας. Αγαπώ να το κάνω αυτά. Αυτά, σας φιλούμε. Ελπίζω να σας δώσαμε κάποια ιδέα και να ευχαριστηθήκατε και αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με νέο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Φιλάκια πολλά, γεια σας!